Είμαι ο Αλέξης Παρχαρίδης. Σε αυτόν εδώ το χώρο, που είναι σχεδόν 400 στρέμματα, σε λίγον καιρό θα αναπνέει ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Ένας παράδεισος πρασίνου για τα παιδιά μας. Είμαι η Μελίνα Γελαμά. Το πάρκο Παύλου Μελά αποδόθηκε στην τοπική κοινωνία για να αποτελέσει πυλώνα αερισμού και εξυγίανσης όλου του περιβάλλοντος του Δήμου Παύλου Μελά. Παράλληλα όμως, είναι ένας τόπος εθνικής μνήμης. Μετά από 100 χρόνια έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου ο ποντιακός ελληνισμός να βρει μια μόνιμη στέγη που θα αγκαλιάσει όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φωτιάδης επί μισό αιώνα συνέλεξε έναν αμύθι της αξίας θησαυρό της Κιβωτού του Πόντου. Ήρθε η ώρα, όλοι μαζί, να απαιτήσουμε την παραχώρηση του κτηρίου Α3 του πάρκου Παύλου Μελά για να στεγάσει το Μουσείο Γενεκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, το Κέντρο Ποντιακών Μελετών, μέσω της αποδοχής από την ελληνική πολιτεία της προσφοράς του Κωνσταντίνου Φωτιάδη. Ήρθε η ώρα τα λόγια να γίνουν πράξεις και να τιμηθεί ο πόντος και οι πρόγονοί μας.